Δεν ξέρω. Είναι ο χαρακτήρα. Ναι. Ναι, κυρία Μπεκατόρου. Μάλιστα. Α, κυρία Μπεκατόρου, γεια σας. Μου δώσε το τηλέφωνο σου, σύζυγός σας. Θέλετε, ο σύζυγός σας. Ξέρετε, θέλω να σας πω το εξής. Εγώ είμαι ο πιλότος που περνάω πάνω από τις τζιφιές, πάνω από το στούντιο και ψεκάζω για το δάκο και τη μουχρίτσα. Αλλά επειδή εσείς διαμαρτύρεστε ότι παθαίνετε διαλύσεις και ότι δεν έχετε καλή επικοινωνία, ήθελα να σας το διαβεβαιώσω ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Μ' ακούτε? Πολύ καλά. Τι ψεκάζετε? Είναι για το δάκο και τη μουχρίτσα. Είναι η εποχή τώρα, καταλαβαίνετε, κυρία Μπεκατόρου. Και ήθελα να σας πω ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνο ένα απλό φτέρνισμα. Δεν έχει καθόλου πρόβλημα με την επικοινωνία. Με ακούτε, καλέ, με ακούτε? Μάλιστα, σας ακούω. Ναι. Με την επικοινωνιότητα, επειδή σας βλέπω και στην τηλεόραση και διαμαρτύρεστε, δεν ακούω. Θέλω να σας πω ότι πράγματι έκανε κοινωνία. Από την Κύπρο είσαστε? Όχι, δεν είμαι από. Πέρα. Και. Μα ακούτε, αλλά... Μου το έκλεισε. Έλα ρε καμόλου. Το έκλεισε. Ρε κόπηκε γραμμή. Όχι, μπορεί να κόπει γραμμή. Ξαναπάρτινα. Πάρτε πάλι, πάρτε πάλι. Αχ, τέλειο. Άλλη μια προσπάθεια. Αυτό που το κάνεις τέλεια. Έλα Φώτη, μια προσπάθεια ακόμα. Δεν θα πιάνει τώρα. Να δει. Ναι. Μας έκοψε η γραμμή. Δεν ξέρω. Είσαστε μήπως μέσα σε τουνέλ? Όχι, μάλλον μας ψεκάζουν και εδώ που είμαι. Όχι, κυρία Μπεκατόρου, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι ο ψεκασμός. Είναι μόνο για τον Τάκο και τη μουχρίτσα. Είναι πάρα πολύ κανονική. Μάλιστα. Σας ακούω πάρα πολύ καλά. Ψεκάζετε για τον Τάκο και τη μουχρίτσα. Ναι, δεν έχει κοινωνία σας. Είναι η εποχή του τώρα. Είναι η εποχή του ψεκάζουμε, αλλά... Σας ακούω, καλέ. Γιατί έχετε πρόβλημα στην επικοινωνία? Μήπως είστε στον αέρα, δεν καταλαβαίνω. Οδηγώ με στην Αττική Οδό. Α, είστε στην Αττική Οδό. Τόσο χάνετε. Μ' ακούτε, κυρία Μπεκατόρου? Πολύ καλά, κύριε μου. Το όνομά σας? Σκόρδος. Ευάγγελος Σκόρδος λέγομαι. Είστε Ευάγγελος Σκόρδος? Ναι, θέλω να σας διαβεβαιώσω. Μην ανησυχείτε. Αν φτερνίζεστε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μόνο αυτό. Κότατη. Ωραία. Για πόσο ακόμα θα μας ψεκάζετε, μεν? Σαββατό. Μετά θα τελειώσει. Δηλαδή μετά δεν θα έχω πρόβλημα. Δεν το καταλάβω. Δεν σας καθόλου. Το διακοπή στην μία μου. Θα το καταλάβω, Βεβαίως. Θα σας στείλω αύριο. Θα περνάω με το αεροπλάνο από πάνω. Μ' ακούτε, καλέ, μ' ακούτε. Μάλιστα. Όταν θα περνάω θα σας δώσω και χαιρετισμούς. Θα κάνω με το ψεκασμό. Και θα ζουγραφάω πάνω στον αέρα. Τι ώρα περνάτε? Κάπου μεταξύ 12. Το καταλαβαίνω, γιατί στη μία έχω τη διάλειψη. Το έχω καταλάβει. Ναι. Μαρία Μπεκατόρου, σ' αγαπώ πολύ. Είμαι ο Φώτης Εργουλόπουλος. Με δούλευες, Μαρία Μπεκατόρου, μου φάνηκε. Εν του με τύπε. Αγάπη μου. Παιδί μου, έχεις πρόβλημα με τους ψεκασμούς? Έχω ένα θέμα. Όχι. Να σου πω, είναι ένα άτομο στο κανάλι, ένα συνάδελφος που λέει συνέχεια μας ψεκάζουν, μεν. Και λέω κι εγώ, αφού το λέει κάτι να ξέρει, γιατί κάποιες φορές κι αυτός έχει κάποιες, ξέρεις, όπως όλοι μας εκεί. Όλοι. Κάποια προβλήματα. Όσο να είναι. Ψεκάζουν, μεν, όλους. Μαράκι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σας φιλώ γλυκά, γεια σου. Μαράκι. Μαρία μου.